Για μας δεν είναι είδηση η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είναι σε άλλα κόμματα. Εμείς συνεδριάζουμε τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Συζητάμε αυτά που γίνονται στη Βουλή και τη θέση θα κρατήσουμε. Σήμερα συζητήσαμε για το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Η άποψή μας είναι ότι η κυβέρνηση για άλλη μια φορά δεν έχει αποφασίσει να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που έχει 37 άρθρα, εκ των οποίων μόνο τα 5 αναφέρονται στο θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. 5 και 32 άλλα άρθρα είναι για να αντιμετωπίσουν κυρίως την κομματική και κυβερνητική κρίση. Και βέβαια το ποσό που η κυβέρνηση λέει ότι θα διαθέσει για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι πάρα πολύ μικρό. Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 200 εκατομμύρια, οπότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με 200 εκατομμύρια, ή υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε λεφτά και πετάμε απλώς κάτι ψίχουλα στους φτωχούς. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν καλύτερο αν η κυβέρνηση με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, με μεγαλύτερη μελέτη, με μεγαλύτερη προσπάθεια στο εσωτερικό της κατέβαζε ένα πραγματικό νομοσχέδιο που θα αντιμετώπιζε τη φτώχεια στη χώρα μας. Κύριε Θεοδωράκη, έχουμε και τη συνάντηση του κύριου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ. Ναι. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός βέβαια κάνει πολύ καλά που πάει στην Γερμανία να συναντήσει την κυρία Μέρκελ. Μάλλον αυτή η συνάντηση θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει. Είναι μεγάλο το βάρος της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια νομίζω ότι κάποιοι στην Ελλάδα δεν χαίρονται για αυτή τη συνάντηση. Είναι όλοι αυτοί που προσπαθούν όλο αυτό το καιρό να τορπιλήσουν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Έχουμε πει και είμαστε ξεκάθαροι ότι υπάρχουν πολλές εγκρεμότητες με τη Γερμανία, αλλά είμαστε μαζί με τη Γερμανία στην αντιμετώπιση του μεγάλου ζητήματος που είναι μια πιο δίκαιη Ευρώπη. Χθες είχα την τύχη να συναντηθώ με Γερμανούς δημοσιογράφους μετά από αίτημά τους και τους εξήγησα ότι θα πρέπει η πολιτική ηγεσία στη Γερμανία και ειδικά ο κύριος Σόιμπλε να κάνει ένα βήμα πίσω, να αποσυρθεί λίγο από τις προβολείς και να μην βρίσκει συνεχώς ευκαιρίες να πετάει συνθήματα προς τους Έλληνες. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Κύριε Θοδωράκη, υπάρχει και το ζήτημα των παρελάσεων. Ο κύριος Καμένος και η κυρία Δούρου σχεδιάζουν να κάνουν και κάποια γιορτή μετά με μουσικές. Και με δεδομένο ότι θα είναι και ένα μεγάλο κόστος παρέλαση μετά από. Δεν είμαι σίγουρος ότι η κυρία Δούρου και ο κύριος Καμένος μπορούν να συμφωνήσουν στα ευατήρια που θα ακουστούν στην 25η Μαρτίου. Υπάρχουν κάποια, ξέρετε, στις προηγούμενες παρελάσεις υπάρχουν κάποιες διενέξεις. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να έχουμε κυρίως άσματα που έρχονται από τη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θέλουν να είναι κυρίως αμυγός ελληνικά. Νομίζω λοιπόν θα έχει ένα πρόβλημα ο κύριος Καμένος να συνοηθεί με την κυρία Δούρου, αν και οι δύο επιμείνουν στις παλιές τους απόψεις.